Και πάμε στην ζωντανή μας σύνδεση. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Κουρκουνάκη, τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης. Κύριε Κουρκουνάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας, τι κάνετε. Το ενδιαφέρον διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης για τον ελληνικό τουρισμό είναι έντονο, πολλές οι αναφορές και με τον παγκόσμιο βέβαια τουρισμό να επιχειρεί ένα βήμα προς την κανονικότητα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει χρόνος προκειμένου να προσαρμοστεί η αγορά στις προϋποθέσεις που έχει θέσει η χώρα μας. Κοιτάξτε, η αγορά είναι έτοιμη. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Έχουμε ξαναπεί ότι εμείς πρέπει, από σε εμάς έχει πέσει όλο το βάρος να είμαστε πράσινοι. Αν είδατε, η Αγγλία τώρα ανακοίνωσε άλλο ένα χρωματισμό, το πράσινο. Οπότε το πορτοκαλί και το κόκκινο θα είναι πολύ δύσκολο για τους πελάτες να έρθουν εδώ. Οπότε αν εμείς δεν πρασινίσουμε γρήγορα, δεν θα ανοίξουμε γρήγορα. Και είναι η πρώτη φορά βέβαια, κύριε Κουρκουνάκη, που το άνοιγμα δεν εξαρτάται από την ζήτηση, αλλά εξαρτάται από το πότε εμείς θα είμαστε έτοιμοι. Έτσι, πότε θα είμαστε εμείς έτοιμοι να ανοίξουμε. Ναι, μεν έχει δηλώσει ο Υπουργός μας ότι θα ανοίξουμε στις 14 Μαΐου και όλοι οι ξενοδόχοι και όλοι οι πράκτορες είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε 14 Μαΐου. Είμαστε και νωρίτερα έτοιμοι να ανοίξουμε, αλλά δυστυχώς, εάν συνεχίσουμε να είμαστε κατακόκκινοι, δεν θα ανοίξουμε. Είστε έτοιμοι βέβαια με προκρατήσεις που αγγίζουν τι ποσοστό? Εντάξει, δεν είναι μεγάλο το ποσοστό, αλλά εάν ξεκινήσουμε, εάν ανοίξουμε, θα αρχίσει η ροή των κρατήσεων. Τώρα και οι πελάτες μας δεν ξέρουν τι να κάνουν. Να κάνουν κρατήσεις, να μην κάνουν κρατήσεις, θα χάσουν τα χρήματά του. Μάθατε τι έγινε σήμερα που πτώγευσε ένας οργανισμός στην Ολλανδία. Είναι ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός, από τους μεγαλύτερους μάλλον ταξιδιωτικούς οργανισμούς στην Ολλανδία, και κεφαλήρισε σήμερα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι καλά τα μηνύματα. Η Ελλάδα και η Κρήτη πάντως έχουν διαχρονικά πιστούς ξένους επισκέπτες, όπως είναι οι Γερμανοί, από το Ηνωμένο Βασίλειο, ναι. Γάλλοι. Θα έχουμε απώλειες. Με ακούτε, κύριε Κουρκουνάκη? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Αναφέρομαι στους πιστούς επισκέπτες που διαχρονικά έχει η Ελλάδα, που διαχρονικά έχει η Κρήτη. Και θέλω, ναι, έκανα μία αναφορά σε αυτές τις χώρες. Πολλά έχουμε ακούσει τι θα γίνει με το Ηνωμένο Βασίλειο βέβαια, τι θα γίνει με την αγορά της Γερμανίας, η Ιταλία, οι σκανδιναβικές χώρες. Είναι ένα θέμα αν θα ενισχύσουν και φέτος το εγχώριο τουριστικό προϊόν. Τι θα γίνει με αυτό το ψηφιακό βέβαια διαβατήριο εμβολιασμού που έχει βρεθεί στο επίκεντρο. Κύριε Κουρκουνάκη, με ακούτε? Ναι, τώρα είχε πέσει γραμμή. Αναφορικά τώρα με τους πιστούς επισκέπτες που έχει διαχρονικά και η Ελλάδα γενικότερα, αλλά και η Κρήτη. Όπως είναι οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι σκανδιναβικές χώρες, θα έχουμε απώλειες φέτος? Και αν ναι, από ποιες αγορές? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι θα έχουμε απώλειες από τις αγορές που είναι, θα έχουν πρόβλημα στο να κάνουν, αν δεν έχουν εμβολιαστεί, να κάνουν το τεστ με δικά τους χρήματα. Δηλαδή, θεωρώ ότι οι αγορές που θα τους προσελκύσει η Τουρκία είναι η πολωνική αγορά. Οι Γερμανοί κατά ένα μεγάλο βαθμό, όχι τόσο πολύ οι Εγγλέζοι και οι Γάλλοι. Μάλιστα. Με το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο, φοβάστε κάτι? Όχι. Ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει, γιατί και οι δηλώσεις του κ. Τζόνσον χθες νομίζω δεν έδωσαν κάποια περισσότερα φώτα. Πάλι περιμένουμε τις 12 Απριλίου, μέσα στην εβδομάδα, τις ανακοινώσεις που θα κάνει το Task Force της Αγγλίας, και μετά θα πρέπει εμείς να είμαστε πράσινος προορισμός. Γιατί αν είδατε, πρόσθεσαν το καινούριο χρώμα, το πράσινο. Οπότε εμάς τώρα ο στόχος μας είναι να πρασινίσουμε. Το κλίμα το οποίο επικρατεί στις τάξεις συναδέλφων σας το εξωτερικό ποιο είναι, από τις επαφές που έχετε, αναφορικά με το πώς βλέπουν, αντιμετωπίζουν τη χώρα μας? Κοιτάξτε, οι συναδέλφοι μας, οι συνεργάτες μας θέλουν να ξεκινήσουμε. Έχουν βάλει τα προϊόντα τους στην αγορά, έχουν κλείσει τις θέσεις τους αεροπορικές, αλλά και αυτοί, όπως καταλαβαίνετε, περιμένουμε το πράσινο φως να ξεκινήσουμε. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κουρκουνάκη. Δεν ξέρω αν ακούσατε τη δήλωσή μου για τον οργανισμό που βέβαια, βέβαια, σήμερα. Βέβαια. Αυτό είναι, επειδή κόπηκε η σύνδεση, δεν ξέρω τι να ακούσατε, αυτό δεν είναι καλό μήνυμα. Μάλιστα. Για την αγορά. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Σας ευχαριστώ πολύ.